Στην ελήφθησαν στους νομούς Εύρου και Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης 4 διακινητές, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί, ηλικίες 38, 24 και 22 ετών και μία 37χρονη μεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις συνολικά 20 μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό Μικρού Δερίου Μάνδρας, αστυνομικοί του Τμήματος Ενωριακής Φύλαξης Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας πραγματοποίησαν σήμα στάσης στο γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος και επέβαινε ο 24χρονος συνεργός του, πλην όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου. Στη συνέχεια το όχημα κινήθηκε στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, όπου τελικά στο ύψος του οικισμού Θηραίο ο 38χρονος το ακινητοποίησε και οι δύο διακινητές συνελήφθησαν. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οι δύο δράστες μετέφεραν με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα 15 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του Τμήματος Ενωριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν την 37χρονη διότι την εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 22χρονο οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκίνητου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού Τμήματος Αλεξανδρούπολης. Λίγο πιο κάτω το όχημα κινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του διαπίστωσαν ότι ο δράστης μετέφερε με αυτό παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έναν μη νόμιμο μετανάστη. Κατασχέθηκαν 2 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα και 1 γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδιος, ενώ την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις διενήργησαν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου Ορεστιάδας, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές για παράνομη προώθηση στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμων αλλοδαπών από κοινού. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί αρμοδίως.